κάτω τα χέρια σας από τις υπάρξεις. Οι συνταξιούχοι της Πάτρας ξεχύθηκαν στους δρόμους. Ο οργανωμένος αγώνας τους δείχνει για ακόμη μια φορά την αγανάκτηση αλλά και την οργή τους, με τα αιτήματά τους να μην εισακούγονται στην κυβέρνηση και με τους ίδιους να νιώθουν αδικημένοι. Γιατί και τα προβλήματα είναι μεγάλα και θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλα με τον χρόνο, αν εμείς δεν μπορέσουμε να τους σταματήσουμε. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, είναι αυξήσεις που αυτές που εξαγγείλανε δεν είναι πραγματικές αυξήσεις, ούτε τον πληθωρισμό δεν καλύπτουν, και να πάρουμε υπόψη μας ότι μας κλέβουν κάθε χρόνο 8,5 δισεκατομμύρια. Είναι η υγεία που από το κακό στο χειρότερο, για να κλείσει ένα ραντεβού είτε με το προσωπικό γιατρό είτε στα νοσοκομεία θα περάσει αρκετός χρόνος, και ορισμένοι αναγκάζονται όσοι έχουν να βάλουν την τσέπη τους σε ιδιωτικό τομέα. Οι συνταξιούχοι ζητούν να αποδοθούν σε όλους η 13η και η 14η σύνταξη, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, να αναποδοθούν τα αναδρομικά, να αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προϋπολογισμού, να αποδοθούν όλα τα αναδρομικά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών επίταξη ιδιωτικού τομέα υγείας και να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημένες συνδρομές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πραγματοποιήσαμε πορεία και πήγαμε στον ΕΦΚΑ με υπόμνημα, με όλα μας τα αιτήματα, που δεν είναι μόνο αυτά, είναι όπως ας πούμε 650 ευρώ η κατώτερη σύνταξη που τώρα είναι 360 και πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 360 ευρώ. Κάναμε συνάντηση με τον διοικητή, του δώσαμε το υπόμνημα. Οι αυξήσεις των συντάξεων ύστερα από 13 χρόνια έχουν φαγωθεί από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τονίζουν οι ίδιοι. Την ροκανίζουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί οριστική λύση.